Αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στο κομμάτι του σε ρεπορτάζ φορολογικό. Εύη, θέλω λίγο να μας παρουσιάσεις τι μας περιμένει μέχρι το τέλος του έτους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 και αναφέρομαι σε φορολογικές υποχρεώσεις. Ναι, ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν οι πολίτες μέσα στο επόμενο τρίμηνο, δηλαδή μέχρι και το τέλος του 2022. Πρέπει λοιπόν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να καταβάλουν τον φόρο εισοδήματος, την δόση του έμφυα, την δόση για την επιστρεπταία προκαταβολή, την δόση ρυθμισμένων οφειλών και τα τέλη κυκλοφορίας. Φόρος εισοδήματος είναι αυτές οι δόσεις, βέβαια, το ξεκαθαρίσουμε, που μένουν μέχρι το τέλος του έτους, ένα τρίμηνο ακόμα. Φορολογικές λυπητερές, Πολύ εύστοχος τίτλος, θα λέγαμε. Σωστά, λυπητερές. Προσέξτε, υπό άλλες συνθήκες είναι κάποιες υποχρεώσεις που έχουν μπει στην καθημερινότητά μας, αλλά φέτος με την ακρίβεια, με τη συγκυρία, με τα προβλήματα, τις ανατιμήσεις, ίσως δυσκολευτούμε, θα δυσκολευτούμε περισσότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου και με την ιδιότητα θα μιλήσει και του Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών και Ελεύθερων Επαγγελματιών, ο κ. Δημήτρης Χριστοφοράκης. Την καλησπέρα μας, κύριε Χριστοφοράκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεκράτες σας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Αναλύσαμε κάπως τα δεδομένα στο μέτωπο των φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι και το τέλος του χρόνου. Ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με το πόσο θα δυσκολευτούν οι φορολογούμενοι, συνυπολογίζοντας και τη συγκυρία. Κοιτάξτε, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε πολύ μεγάλο άπλωμα στον αριθμό των δόσεων, τόσο στις δηλώσεις στο εισόδημα όσο και στον έμφυα. Βέβαια αυτό. Αυτό είναι καλό ή κακό? Αυτό είναι καλό με την έννοια ότι η κάθε δόση είναι μικρότερη. Να θυμίσουμε ότι ο έμφυα ξεκίνησε να πληρώνει την πρώτη δόση 31 Πέμπτου και απλώνεται πλέον σε 10 μηνιαίες δόσεις. Ενώ ο φόρος έως 28 Δευτέρου βέβαια, ενώ ο φόρος εισοδήματος που ξεκίνησε 31 Εβδόμου απλώνεται και αυτός έως 28 Δευτέρου. Θα ήταν πολύ καλό σε μια φυσιολογική χρονιά βέβαια να πούμε εδώ. Γιατί η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά που είναι η πρώτη χρονιά που ευελπιστούμε και ελπίζουμε να μην έχουμε μέτρα, υγειονομικά μέτρα με επέκταση σε οικονομικά μέτρα, στην οικονομία δηλαδή, με αρνητικές συνέπειες στην οικονομία. Όμως η ακρίβεια, οι πληθωριστικές τάσεις, το κόστος, το ενεργειακό κόστος, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη οικονομική στενότητα τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν το τελευταίο τρίμηνο του έτους που παραδοσιακά είχαμε συνηθίσει να είναι φορτωμένο με φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, γίνεται πιο δύσκολο από ποτέ αν συνυπολογίσουμε εδώ και τα κόστη που προαναφέρουμε, ενεργειακό και πληθωριστικό στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Θα εστιάζατε κάπου συγκεκριμένα, αναφορικά να πάμε λίγο στη συνέπεια των φορολογουμένων. Πώς είναι συνεπείς και σε ποιες από αυτές τις παραμέτρους που παρουσιάσαμε? Κοιτάξτε, παραδοσιακά οι φορολογούμενοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στη χώρα μας, τον φόρο που πληρώνουν και γι' αυτό είναι και ο φόρος με τη μεγαλύτερη εισπραξιμότητα από γεννήσεως του ελληνικού κράτους, είναι ο έμφυα. Ίσως επειδή είναι συνυφασμένος με την ακίνητη περιουσία, ο έμφυα πληρώνεται ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν οφειλές οποιοδήποτε άλλο φόρο. Ως κύρια οφειλή. Επίσης βλέπω μια καλή εισπραξιμότητα στο κομμάτι των δόσεων της επιστρεπταίας προκαταβολής για όσους επέλεξαν βέβαια να πληρώσουν δόσεις. Εδώ να τονίσω βέβαια στην επιστρεπταία προκαταβολή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε 45.000 επιχειρήσεις. Δεν έχουν καθαριστεί ακόμα τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν και αυτό πρέπει να το δουν στο Υπουργείο και μάλιστα να το δουν με ένα πιο ευρύ βλέμμα. Γιατί τα μηνύματα που λαμβάνουμε από εκεί είναι ότι τα προβλήματα που υπάρχουν έχουν να κάνουν κυρίως με τη μη διατήρηση του αριθμού του προσωπικού, που έχει όμως δεν είναι κατά ανάγκη μια κακόβουλη ενέργεια ή μια ενέργεια που θα πετάξει κάποια επιχείρηση εκτός. Πολλές φορές ήταν μια αναπόφευκτη πράξη, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έκαναν διακοπή ή περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν τήρησαν το 0,01%, ούτως ώστε να αλλάξει το όριο. Εκεί θέλει το Υπουργείο να το ξαναδεί πριν να καθαρίσει αυτές τις δηλώσεις. Δεν ξέρω αν το βλέπουν και γι' αυτό καθυστερούν. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφοράκη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτό το σχόλιο. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και στην πορεία. Το φορολογικό ρεπορτάζ μας απασχολεί για πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί τρέχουν υποχρεώσεις φορολογικές που δεν έχουν καλυφθεί και δεν έχουν κλείσει, αλλά γιατί βιώνουμε και μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Να είστε καλά.